Πολλά τα ερωτήματά μα και θα μας πει τι καινούργια. Καλό μεσημέρι, στιγμή. χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Με χαμόγελα. Καλώς Χαρήκαμε ήρθατε. που σα βλέπουμε και διαζώσει και όχι μόνο τηλεφωνικά. Η, εμένα, η, η, η δική μου είναι μεγαλύτερη. Το ξέρουμε γιατί το έχουμε καταλάβει επειδή πάντα όταν ζητάμε να παρέμβετε στην εκπομπή δεν μας λέτε ποτέ όχι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι μας Έχουμε πει ότι ο, και... ο κ. Και... είναι πατρινός έτσι κι αλλιώς, δεν θα μπορούσε να λείπει από την γενέτειρά του για τις γιορτές των Χριστουγέννων και, και τον της Πρωτοχρονιάς. Επομένω, εμείς... μια βόλτα στη Ρίγα από κάτω, τσουπ, τον βουτήξαμε κατευθείαν, έλα εδώ στο στούντιο, Μπε και πε μας τώρα. Δεν ήμουν δύσκολο πάντως για να έρθω. <laughs> όχι, Ριβείτε. μια χαρά, μια χαρά. Εγώ θα ήμουν δύσκολο λόγω κιλών με σύρει να <laughs> ανεβάσει τον Πέμπτο, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. <laughs> λοιπόν, πώ μπορεί ένα νέο να αγοράσει ένα δικό του σπίτι, να κάνει τον όνειρό του πραγματικότητα, να φτιάξει μια οικογένεια, να μπορέσει να βάλει τη ζωή του σε μια τάξη. Ακούμε πολλά, ακούμε προτάσει από τα κόμματα για τη στεγαστική πολιτική. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι διαβάζω, σα ακούνε πλέον και στο εξωτερικό, γιατί και στην Κύπρο κάποιε προτάσει που είχετε κάνει μπήκανε μέσα σε ένα σχέδιο νόμου Πέρασαν. για τη στεγαστική πολιτική τη Κυπριακή Δημοκρατία. Ε, κύριε Πρεχώ, θα σα το 2019 έχουμε μπει στη λογική μέσω αυτογραφία, μέσω προτάσεων να αναδείξουμε το θέμα τη τεγασική κρίση, η οποία πλέον η χώρα μα. Ε, Διέπεται προ τη γαστική κρίση. Δηλαδή, από το 2019 ξεκίνησε, το βλέπουμε πολύ ωραία πλέον όλοι μα. Τώρα βρισκόμαστε το 2022, τρία χρόνια μετά. Τρία χρόνια μετά τα πράγματα έχουν αλλάξει πραγματικά πάρα, πάρα πολύ. 2023 ε, έφτασε. Ε, Ακριβώ. Βλέπουμε ε, δηλαδή, ε, αυτή τη ε, στιγμή μια αύξηση των ενοικίων από το 37,2% και 42,1% όσον αφορά το κόστο για την ενοικία τη κατοικία και 53% από το 2017 και σήμερα σε αυξήσει των ενοικίων όσον αφορά του φοιτητέ και του εργένδε στην Αθήνα και 49,2% δεύτερη στη λίστα είναι η Πάτρα. Η ναι. Πάτρα έχει αύξηση 42, ναι, 2% στα ζητούμενα μισθώματα mm -hmm. σε σχέση με το 2017 συσσωρευτικά και σε ότι η Πάτρα δεν έχει βαχυγόνι μισθό. Δηλαδή, στην Αθήνα μπορούμε να πούμε ότι το κουκκάκι βλέπουμε αυξή των ζητούμενων μισθωμάτων, στον Νέο Κόσμο, στην Καλυθέα ή οποιαδήποτε περιοχή του νοματική. Αλλά στην, στην Πάτρα, το να βλέπει 49,2% αύξηση των ζητούμενων νοικίων, κατανοείται ότι είναι κάτι πάρα πολύ ψηλό όταν. Στην Αθήνα έχουμε 24.000 ευρώ περίπου το, ακαθόριστο εισόδημα, το ακαθάριστο εισόδημα συγγνώμη, ε, κατά κεφαλήν κατοίκου και στην περίπου στις 13.000, δηλαδή σχεδόν το 60% Άρα, <ΣΣ> κατανοείτε το να έχει. Φτώχεια, καταλαβαίνει. Φτωχά. Ε, ναι, δεν μπορεί να πληρώσει ο άλλο το ενίκαιό του. Σε λίγο καιρό θα έχουμε προβλήματα σοβαρά. Και σε αυτό. Κυρίε και κύριοι, ότι η κυβέρνηση από το 2021, στη ΔΕΘ, το 2021, ο Πρωθυπουργό αναφέρθηκε αρχικά σε ένα σχέδιο στεγαστική πολιτική, στη ΔΕΘ, το 2021. Το 2022, μετά από ένα χρόνο, παρουσίασε αυτό το πρόγραμμα τη στεγαστική πολιτική, το οποίο αρχικά ανέφερε ότι θα δώσει στου νέου τη δυνατότητα να αγοράζουν ακίνητα αξία έω 100.000 ευρώ. Τότε είχαμε κάνει μια έρευνα και είχαμε πει ότι δεν είναι δυνατό να μιλάμε για 100.000 ευρώ. Δεν φτάνουν αυτά τα χρήματα όσον αφορά τουλάχιστον την Αθήνα. Δεν μπορούσε να βρει ένα σπίτι με 100.000 ευρώ για να είναι όλο πολύ πιο ακριβά. Ο οποίο ψάχνει να βρει ένα σπίτι με δύο υποδομάτια, 75 τετραγωνικά μέτρα τουλάχιστον, για να κάνει οικογένεια. Ο στόχο του προγράμματο είναι ο κόσμο, οι νέοι, να αποκτήσουν μια κατοικία και να αποχωρήσουν το επόμενο βήμα. Δεν θα μια γασονιέρα. Τότε είδαμε την να μην επόμενο διάστημα. Θα σα πω και για αυτά τα ποσοστά, κύριε Μετά είδαμε την κυβέρνηση να μπαίνει στη λογική να αυξάνει το όριο σε 150.000 ευρώ, κύριε Χατζηδάκη. Ξανακάνουμε νέα έρευνα. Αναφέρουμε ότι με τι 150.000 ευρώ, όποιο ψάξει να βρει σπίτι σε ανατολικά, βόρεια, νότια πρόσωπα του νομού δεν, δεν πρόκειται να βρει σπίτι. Θα βρει σπίτι μόνο στην Αθήνα, στο κέντρο, 3, 3 στα 10 κίνητα περίπου, τα οποία θα είναι παλαιά τα κίνητα. Uh -huh. Άρα αυτά τα κίνητα τα παλαιά θέλουν επιπλέον χρήματα. Άρα αυξήστε yeah. αυξήστε πάλι Άρα, το κίνηση. όριο. Είδαμε την κυβέρνηση τελικά με τη διαβούλευση να βάζει το όριο στι 200.000 ευρώ στην αγορά κατοικία. Αλλά το δάνειο που δίνει είναι 150.000 ευρώ. Που σημαίνει τι αυτό, όπω μα ακούει, Ότι πρέπει να διαθέτει 50.000 ευρώ η διασημοτοχή. Με τι εισοδήματα, Από 10.000 ευρώ ω 16 ο άγαμο και ο έγαμο έω 24. Μα ποιο άνθρωπο αυτή τη στιγμή στην ηλικία 24 έω 39 ετών, <laughs> με το εισόδημα των 16.000 ευρώ έω 16.000 ευρώ, μπορεί να έχει στην άκρη 50.000 ευρώ. 50 Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα του Βασκό. Α υποθέσουμε ότι στην Αχαία, εδώ στην περιοχή τη δική μα, την Πάτρα, ότι κάποιο μπορεί να βρει σπίτια σε αξίε έω 150.000. Δηλαδή, όσο είναι το δάνειο, σου λέει: Εγώ δεν έχω περισσότερα λεφτά, μπορεί να βρω σπίτι στην Αθήνα, στην Πάτρα, μέχρι 150.000 ευρώ. Ένα σπίτι 70-80 τετραγωνικά μέτρα. Και να είναι το 1990-1995. Μην είναι και παλιό. Δεν μα είπε κανένα το εξή όμω τον κόσμο: Ότι πρέπει να έχουμε το 10% ιδιαίτερη συμμετοχεδία δηλαδή τη 15.000. Α υποθέσουμε τώρα ότι τι 15.000 ευρώ τι έχουμε στην τσέπη μα σε εμά. Mm -hmm. Τότε συμβαίνει. την τράπεζα και σου λέει: Όπα. Πάρα πολύ ωραία, κύριε Μπάκα. Θέλω να αγοράσω σπίτι 150.000 ευρώ. Θα στείλω τον εκτιμητή μου να το εκτιμήσει. Τι σημαίνει αυτό, Μπορεί να ζητάει και ω διαπρακά, ω πολιτή, 150.000 ευρώ και να έρθει ο εκτιμητή και να πει: Αυτό το κίνητο κάνει 130.000 ευρώ. γιατί τη δική μα εικόνα, σαν τράπεζα. Έτσι το βλέπουμε Έτσι. εμεί. Έτσι Άρα, εκείνη τη στιγμή ο ενδιαφερόμενο αγοραστή, δικαιούχο του προγράμματο, θα πρέπει να διαθέτει 33.000 ευρώ η δύο συμμετοχή για να αγοράσει mm. το ακίνητο. Γιατί Μα η πώς... δεν θα του δώσει τα 150.000, θα του δώσει ναι. Mm. τα 130. Θα του δώσει το 90% των 130. 90 mm. Το 90% των mm. 130. Άρα mm. θέλουμε η δύο συμμετοχή 33.000 ευρώ. Δηλαδή μην ακούει ο κόσμο 150.000 ευρώ και λέει πάω στην τράπεζα και τα παίρνω. Είναι πολύ πολλοί παράγοντε. Και αν θα δουν ότι δεν είναι έτσι τα Ακριβώς. πράγματα. Ακριβώ. Έχω ακούσει και πολλού οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν στο μυαλό του μέσα ότι θα πάρω τα 150 χιλιάρικα θα πάρω ένα σπιτάκι το οποίο θα είναι 120-130, και θα διαθέσω και τα άλλα για έπιπλα, για, για συσκευέ, για οτιδήποτε και τέτοια. Κύριε Γιαπλακά, αυτά τα πράγματα. Όνειρο ο... θερινή νυχτό. Όπω το λέει και η ΕΣΟΡΟΚΟΥ. Ε, κύριε Γιαπλακά, είναι όνειρο θερινή νυχτό. Εμεί βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Το επόμενο πρόβλημα είναι το εξή. Σε ένα τόσο πολύ σημαντικό πρόγραμμα, δεν ακούσαμε καθόλου τι τράπεζε δεν ακούσαμε τραπεζικά ιδρύματα. Ποιε είναι οι προδιαγραφέ, ποια είναι, είναι τα τραπεζικά κριτήρια για να ενταχθεί ένα νέο σε αυτό το πρόγραμμα. Και τι εννοώ. Έχουμε το επιτόκιο 1%. Πολύ σημαντικό αυτό. 1% συσσωρευτικό επιτόκιο του σύγχρονου του ποσού. Δηλαδή, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο το επιδοτεί το ελληνικό δημόσιο άτοκο και το άλλο κομμάτι τράπεζα εισπράττει κανονικά το επιτόκιο τη, όπω εσύ έπρεπε έτσι αν πήγαινε στην τράπεζα μέσα στην Ελλάδα. Χαμένο δεν βγαίνει. Εννοείται. Και λέμε τώρα, πολύ ωραία. Ελά, κυρία τράπεζα, πε μα. Ποια τα ταπεζικά κριτήρια, δηλαδή θα ζητήσεις μόνιμη εργασία, θα ζητήσεις τριετές φορολογικές δηλώσεις τριετίας. Μα πώς οι νέοι έχουν φορολογικές δηλώσεις mm. τριών ετών το συγκεκριμένο, με τα συγκεκριμένα εισοδήματα πρώτων και πώς οι νέοι έχουν μόνιμη εργασία. Ναι, Ή σήμερα Ή... δουλεύει εδώ άλλο, αύριο Εντά, δεν έχουμε... θα δουλεύει εδώ. Όταν κατά κύριο λόγο έχουμε εποχιακή εργασία στη τελείως. χώρα μα, ιδιαίτερα στην Εχάη, τα παιδιά που φεύγουν και δουλεύουν σεζόν, στη στην ναι. Μήκονη, Σαντορίνη κλπ. Και, <χε> και το άλλο το στοιχείο είναι το εξή. Όταν αυτό ο νέο μπει στη λογική αυτή και πει ότι γίνεται δικαιούχο του προγράμματο, με χίψη ζέτ λόγου και δυνατότητε, μπαίνει στη λογική αυτή. Όταν αυτή τη στιγμή ακούμε και από τον κύριο Στουρνάρα, τον διοικητή τη Τράπεζα Ελλάδο, βλέπουμε την Bloomberg να αναφέρει συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά τα, τα τραπεζικά επιτόκια και, και πώ θα κινηθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και αναφέρουν ότι το, το μέσο στεγαστικό επιτόκιο το 2023 το πρώτο τετράμινο θα αγγίξει περίπου το 6%. Άρα, αν αυτή τη το 1% που λέει. Αυτή τη στιγμή, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, με το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο δεν υπάρχει μέρημνα μία αύξηση των επιτοκίων, όσα αυξάνεται το επιτόκιο στην αγορά, θα αυξάνεται αυτό το 1% θα γίνεται 1,2, 1,5 κλπ. Υπάρχει μέρημνα να μα πει κάποιο ότι ο νέο που θα ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα με το 1%, αυτό το 1% θα παραμείνει 1% και θα γίνει 3 ή 2. Γιατί γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα κίνδυνο πολύ σημαντικό να δώσουμε σε εισαγωγικά τη λέξη να δώσουμε νέου ανθρώπου αυτή τη στιγμή στο τραπεζικό σύστημα, οι οποίοι θα κινδυνεύσουν την επόμενη μέρα το πρωί mm -hmm. να είναι το νέο κύμα ναι, να χάσουν τα σπίτια του. Δηλαδή, για ποιο λόγο να ξαναμπούμε σε μια διαδικασία νέοι άνθρωποι. Όχι, δεν να βγούμε. Έτσι, μια μαύρη τρύπα προσπαθούμε να ξεφύγουμε. Έχουμε, έχουμε κεφαλοποιήσει τι τράπεζε τρει φορέ. Όλοι μα εμεί οι πολίτε, οι περιφολογούμενοι πολίτε, έχουμε κεφαλοποιήσει τι τράπεζε τρει φορέ. Άρα έχουμε αυτά τα βασικά κριτήρια όσον αφορά το δάνειο των 150.000 ευρώ. Το οποίο όμω υπάρχει ένα κακό σημείο. Το οποίο μένα με ένα ενοχλεί και όλο αυτό το θέτω συνέχεια. Ένα άνθρωπο που είναι 39 ετών το 2022 και άκουσε αυτό το πρόγραμμα και πραγματικά ο άνθρωπο έχει χαρεί. Ναι. Δηλαδή, ναι. Το 2023, αφού ο άνθρωπο που είναι 39 ετών. Γίνεται 40. 40. Είναι, 40. είναι εκτό προγράμματο. Δεν θα είναι δικαιούχο. Δεν mm είναι -hmm. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα, 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 πολύ άσχημο το να υπάρχουν ηλικιακοί κόφτε σε ένα πρόγραμμα κοινωνικό. Mm -hmm. δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι νέοι ηλικιακά οι άνθρωποι δεν κάνουν οικογένεια την επόμενη μέρα το παιδί. Δεν κάνουν οικογένεια που κάνουν με ένα γονεί μου στα 23 του. Ο μπαμπάς μου είχε ήδη εμένα, ή στα 30 mm -hmm. του είχε τρία παιδιά. Αυτή τη στιγμή έχουν φτάνουν 40 πλά για να κάνουν το πρώτο του παιδί. Άρα, αυτό το πρόγραμμα έχει πολύ περιορισμένη Δυνατότητα η εισρωή δικαιούχων Σωστό. όσον αφορά την πραγματική ανάγκη του σήμερα. Εμεί, στο... όταν ανακοινώνονται κάποια πράγματα, τα βλέπουμε ότι είναι καλά και οι περισσότεροι, και μετά, όταν το ψάξει, βλέπει ότι υπάρχουν α, πολλά προβλήματα ώστε να είναι κάποιο δικαιούχο και να μπορέσει να πάρει το βάλιο αυτό. Και που έχουμε το επόμενο πρόγραμμα, το οποίο έκανε και ένα tweet, ο κυβερνικός ο κ. Οικονόμου προ περίπου 15-20 ημερών, που αναφέρει 2.500 δικαιούχοι, ηλικιακής ομάδας 18-39 ετών, κοινωνική αντιπαροχή. Τι σημαίνει τώρα αυτό, να καταλάβει ο κόσμος. Είναι mm. η σύμπραξη του ελληνικού δημοσίου με ιδιότητα κατασκευαστέ, όπου σε ακίνητα αδρανή του δημοσίου, δηλαδή σε οικόπεδα ή ακόμα και σε κτίρια του δημοσίου, να μπορέσουν να, αφήσουν, να, να, να ανεγείρουν νέε οικοδομέ. Υπάρχουν τρία βασικά ερωτήματα, που είναι mm -hmm. πολύ βασικά για μένα τουλάχιστον. Πρώτον, σε πόσο καιρό, δηλαδή ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι για, για να φτιάξουμε ένα σπίτι, όπως λέμε για να παντρέψει παιδί και να φτιάξει σπίτι, δεν ξέρει τι σημαίνει η οικογένεια. <laughs> άρα <laughs> αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε από 18 έως ακόμα και 36 μήνες, για να γίνει η διαδικασία τη δημοπράτηση, να φτιάχνουν τα σχέδια, να γίνει, να γίνει η κατασκευή του ακινήτου. Μα κύριε Άρα... Μπακά, θα το κάνουμε όπω το κάνανε οι Κινέζοι με, το, με τον κορονοϊό που σηκώνανε τα, τα νοσοκομεία μέσα σε 24 ώρε. Και... Έφτανε μετά βέβαια. Κύριε αλλά Μπακά, κα... ε, ακούστε, εδώ πέρα μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο δεν είναι ναι, μέτρο άμεση αναχέτηση του κόστου στέγαση, ένα μέτρο άμεσο το οποίο το δούμε. Άρα θέλουμε περίπου 24-36 μήνε για να δούμε αυτή την υλοποίηση. Επόμενη ερώτηση. Σε ποιε περιοχέ είναι αυτά τα κινητά, και ποια κινητά είναι. Δηλαδή, κανεί δεν μα έχει πει ότι δεν στην Πάτρα. Τίποτα. Στην Πάτρα, αφήστε μου στην Καλήνη, πέντε, Αχαία. Δέντε, να μα πει κάποιο ότι είναι στην περιοχή τη περιβόλη αυτό το ακίνητο, mm. το οποίο θα γίνει, θα γίνει ανέγερση του ακίνητου τη Υπουργατικία. Θα δούμε την περιοχή ξέρω της, του Ρίου, mm. θα δούμε mm. σε Ζαρουχλέκα, mm. σε Ψαροφά, στα Προσφυγικά, στην Νέξο Αγιά. Δεν έχουμε δει πουθενά ποια ακίνητα είναι αυτά. Άρα, αυτή τη στιγμή βλέπουμε από το Υπερταμείο μια δημοσίευση που λέει ότι θα μπούμε σε δικασία καταγραφή, λέει, τον ακίνητο δημοσίου. Αν περιμένουμε να κάνουμε καταγραφή τον ακίνητο δημοσίου για να ελέγξουμε μετά ποια θα βάλουμε σε δικασία τη αντιπαροχή. Συγγνώμη κιόλα, ζει σε μου, μου, να φά τριφίλι. Αυτό λέει ναι, στο χωριό δικό μου. Τι πρέπει να γίνει όμω. Δηλαδή, είστε άνθρωπο τη αγορά, είστε άνθρωπο ο οποίος ξέρει πολύ καλά το αντικείμενο. Τι πρέπει να γίνει, ποια θα ήταν η δικιά σα πρόταση στον τομέα αυτό. Κύριε Γιαπλακά, πριν πάω στη δική μου την πρόταση, πω ένα πράγμα μόνο ακόμα στοιχείο. Διάβαζα σήμερα στο Ταμείο Ανάκαμψη το εξή. Η, η Ιταλία 625 εκατομμύρια ευρώ έχει εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψη mm. για τη στεγαστική και την κοινωνική κατοικία. Η Ισπανία 1 δι ευρώ, η Πορτογαλία 2,7 δι ευρώ και σημειωτέων. Αυτέ οι χώρε που συζητάμε εμεί τώρα, με τα δι ευρώ και τα εκατομμύρια ευρώ, είναι χώρε που ήδη τρέχουν προγράμματα κοινωνική και στεγαστική πολιτική από το 2018. Δηλαδή, έχουν περίπου 2 με 3% του στεγαστικού αποθέματο mm -hmm. ω κατοικίε κοινωνικέ. Η Ελλάδα με 0. Είναι η μόνη χώρα σε όλη την Ευρώπη που έχω τον πίνακα εδώ. Μηδέν κοινωνική κατοικία όλα αυτά τα χρόνια. Ένταξε, έχει εντάξει μάλλον στο Ταμείο Ανάκαμψη 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Ακούστε με λίγο. 1,3 εκατομμύρια ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψη. Για την Πορτογαλία μιλάμε για δι. 2,7 δι Πορτογαλία, 1 <συσίλιο> δι η Ισπανία. Όχι, βάζω <συσίλιο> την <το> Πορτογαλία γιατί <συσίλιο> είναι, ναι, ναι, ναι. είναι περίπου πληθυσμιακά ίδια με εμά <συσίλιο> και εμάς. λίγο έτσι. Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό εμεί τώρα όμω. Το κάνουμε, λέει, το 1,3 εκατομμύρια ευρώ για την ανακοίνωση 100 διαμερισμάτων. 70 στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Η Πάτρα που είναι που ήταν το δημοσίευμα προχθέ. Εγώ σα λέω, πού είναι η Πάτρα που είδα πριν λίγε ημέρε ένα δημοσίευμα στην Πάτρα ότι έχουμε 300 άστεγου. Εγώ αυτό δεν είδα στην Πάτρα, ποντοσέλιδο. Mm. Δεν είδαμε κάποιον να μα λέει ότι η ότι Πάτρα θα ενταχθεί αυτή τη στιγμή τουλάχιστον σε αυτά τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ 20 κατοικίε. 10, κάτι. Ναι. Πάλι εκτό. Mm. Πάλι mm. αχάια εκτό. Πάλι, Πάλι εκτό. Λοιπόν, να πάμε στο κουστιδιώτη <συσιακά> τη δική σα, κυρία. Για, για πάμε λίγο στα. Λοιπόν. Γιατί καλά τα στραβός ε... Κείμενα. Στ... Κείμενα και κακέ εικόνε, αλλά. Ε τι γίνεται, τι πρέπει να γίνει. Κύριε Πρακά, αυτό που λέμε συνεχώ είναι ότι πρέπει να υπάρχουν ε, δύο, δύο πυλώνε των μέτρων. Πρέπει να υπάρχουν άμεσα μέτρα αναχέτηση του κόστου στέγαση και έμεσα μέτρα αναχέτηση του κόστου στέγαση. Με μια πολιτική δύο ετών ετών υλοποίηση. Τα, τα, άμεσα μέτρα ποια είναι. Σήμερα το πρωί εγώ δεν έχω κατοικία, κύρια. Γιατί αυτή τη στιγμή που πληρώνω το ενίκιο μου, πληρώνω ένα ενίκιο. Mm -hmm. Με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, αυτό το ενίκιο που πληρώνω, με κάποιον τρόπο να υπάρχει ουσιαστικά μία φοροαπαλλαγή από το φορολογικό μισόδημα. Κάτι το οποίο ίσχυε πριν προ ετών αυτό θα ήταν κάτι άμεσο να το δούμε στην τσέπη μα. Δηλαδή είναι έξοδο Σωστό. για μένα. Δεν λέω, κυρία κατοικία και δεν έχω τίποτα άλλο στο όνομά μου. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. Φοιτητή. Φεύγει το Πατρινόπουλο αυτή τη στιγμή από την, από την Αχαία, από την Πάτρα και πάει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη να νοικιάσει ένα σπίτι. Φοιτητή ο άνθρωπο. Οι γονεί δεν έχουν τη δυνατότητα να πιέσουν ναι. το ενίκιο. Mm. Και εγώ σα λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι βρήκαν κάποιο τρόπο δανεικά από τον παππού, από τη γιαγιά να συνεισφέρουν. Μα είναι, είναι παράλογο αυτή τη στιγμή αυτό το κόστο που πληρώνει στο φοιτητή να μην έχει μια φοροαπαλλαγή ο άνθρωπο στη του δήλωση. Λοιπόν. Αντιθέτω, να κινδυνεύει με φόρο στο τεκμήριο διαβίωση ή αν αυτή τη στιγμή η φορολογική δίωξη των γονέων δεν είναι τέτοια που μπορεί να καλύψει το κόστο του φοιτητή, διότι έχει τον παπά, η αγιά, ο και και 100-150 ευρώ. ευρώ. Και τσοντάρισμα. Το... Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, το τσοντάρισμα έχουμε και κίνδυνο Φόρες. να καλυψει το κοστο του φοιτητη διοτι εχει τον μπαμπα η αγια ο παππου και δινει 100 150 ευρω και τσονταρισμα αυτη δεν ειναι τεκμήριο 40%. Το επόμενο στοιχείο είναι το εξή και να σα ταλαιπωρώ κιόλα. Είναι το εξή θέμα. Όταν αυτή τη στιγμή έχουμε του νέου ανθρώπου που θέλουν να αγοράσουν ένα σπίτι. Αυτή τη στιγμή η Ιταλία κάνει το εξή. Την ιδία συμμετοχή που ζητάνε 30% τα τραπεζικά ιδρύματα ή την κάνει 10%. Και λέει για του νέου με αυτά τα κριτήρια θα τι γίνει μητράνη. 10% mm -hmm. για να ξεκινήσουμε. Mm -hmm. Ή αν είναι 30%, έχετε και εγγυάται αυτό το 3% την επόμενη μέρα το πρωί η Αναπτυξική Τράπεζα τη Ιταλία. Στην χώρα μα, δυστυχώ η Αναπτυξική Τράπεζα, τη δεδομένη χρονική στιγμή που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και με τι επιχειρήσει και γενικότερα με το στεγαστικό, έχει την ομπρέλα και δεν κάνει τίποτα στον κόσμο. Και το επόμενο στοιχείο, αν μου επιτρέπετε, είναι να δοθούν κίνητρα φορολογικά την επόμενη μέρα, όπω αυτή τη στιγμή κάνει ήδη η Δανία, η οποία δίνει τη δυνατότητα στου ιδιοκτήτε να ανανεώσουν τα μισοτήρια συμβόλαια στο ίδιο αφημί χωρί αυξήσει. Και κλείνοντα, αξιοποίηση ακινήτων του ελληνικού δημοσίου. Τι εννοούμε με αυτό, Υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα στο ελληνικό δημόσιο που έχουν τα υπουργεία, που έχουν οι δήμοι, που έχουν πάρα πολλέ υπηρεσίε του δημοσίου, αλλά και ακίνητα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή ε, αγνώστου ιδιοκτησία με λόγω του κτηματολογίου, δεν δηλώθηκαν ποτέ. Αυτά τα κινητά. Τα οποία κάθονται έτσι. Ακριβώ. Ναι. Και εμεί τι λέμε, δεν λέμε να πουληθούν όπω λέει αυτή τη στιγμή να το κυβερνητικό σχέδιο. Εμεί λέμε το εξή, αυτά τα κινητά να γίνουν ένα χαρτοφυλάκιο κινητών να δοθούν σε μια εταιρεία real estate, οι mm -hmm. η οποία τα να ανακαινεί αυτά τα κινητά με δικό τη κοστολόγια και να διδοθούν ένα... να αξιοποιηθουν με mm -hmm. ένα κοστολόγιο μίσθωση 50% φθηνότερο από είναι τη κάθε περιοχή. Αρθήνωση. Άρα, το κόστο ανακαίνιση το πληρώνει το δημόσιο, το δημόσιο το δίνει στον επιχειρηματία, ο οποίο δεν πληρώνει νίκη στο δημόσιο, αλλά έκανε την ανακαίνιση. Αυξήθηκε η αξία των ακινήτων του ελληνικού δημοσίου την επόμενη μέρα το πρωί και χαρτογραφήθηκε τα κινητά δωρεάν. Και δεν μένουν στον στο χρόνο να διαλύονται κλπ. Και δεν ξεπουλάμε κιόλα. Σημαντικό Εννοείται. αυτό. Δεν ξεπουλάμε. Δηλαδή, το πιο εύκολο πάμε στη ζωή μα είναι να ξεπουλάμε κάτι. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνατε κάμια βόλτα Γιατί... τίποτα. Καλά, βρε τα τέτοια αυτά εδώ στα ορεινά τη περιοχή. Κύριε πρακά, το ευχαριστώ. να σα πω είναι το εξή πάντω. Που το χαίρομαι πάρα πολύ για την περιοχή. Χαίρομαι ότι τα καλά πραγματικά ένα ε, δημοφιλή κειμενό προορισμό που κερδίζει συνεχώ έδαφο και βλέπουμε κρατήσει σε 100% και πληρότητε. Το ευχάριστο γεγονό για μένα όμω είναι το εξή. Ότι βλέπουμε ότι τον κόσμο μπαίνει στη λογική και σιγά σιγά αναδεικνύονται από τι βαχυχόνε μισθώσει, mm -hmm. από τη ζήτηση του κόσμου, αναδεικνύονται και άλλοι προορισμοί. Επομένω αυτό με εντυπωσιάζει. Δηλαδή με εντυπωσιάζει να δω στην κάτω γλασιά τα, τα χολιδάκια ή τα, ή τα προσήλια στο νομό ε, Ακαδία ή, ή, τα, ή τα, τρόπια τη Ακαδία ή, ή τι Δηλαδή όλα αυτά τα χωριά να μπαίνουν το χάρτη. Mm -hmm. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε Σωστή. κάτι. Ότι πρέπει να επενδύσουμε όχι μόνο στον εξωτερικό τουρισμό που δεν έχουμε επενδύσει καθόλου στην περιοχή, αλλά και στον οδικό εσωτερικό τουρισμό τουλάχιστον αυτά τα, τρι, τα, τρι, τα τριήμερα, διήμερα των Αργιών για να γνωρίσουν τον τόπο μα. Κάποτε ωραία. λέγαμε δεν έχουμε δρόμου, γι' αυτό τώρα έχουμε. Τι κάνουμε είναι το ζητούμενο. Εμεί πάντω θα σα περιμένουμε ξανά εδώ, να το ξέρετε. Έτσι δεν είναι, Νίκο. Γιατί δεν τελειώνει, είναι εξαιρετικό ποταμό. Οπότε και θα τον και περιμένουμε αυτά το περιμένουμε αυτά λέει, που δηλαδή... λέει για να καταλάβουμε και τι γίνεται. Γιατί ε, τα διαβάζουμε και τα εξηγούμε μόνοι μας διαφορετικά και δεν ξέρουμε το, το τι συμβαίνει από μέσα. Ε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καθίστε μαζί πολύ. μας. μην μη φύγετε.